Όλα αυτά όμως δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν εντελώς περιττά τα μικρά πράγματα, αγνοώντας πως αυτά κρύβουν μέσα τους μυστικά που μπορούν να τους χαρακτηρίζουν την ευτυχία. Για μια ακόμα παραμυθένια Κυριακή, οι μικροί φίλοι της βιβλιοθήκης διασκέδασαν με υπέροχα μουσικοαφηγηματικά δρόμενα και αυτή τη φορά στο χώρο του νέου κτηρίου της Κουβεντάριου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Πιο συγκεκριμένα, τα παιδιά παρακολούθησαν τη μουσική παράσταση με το παραμύθι «Στο κρυστάλλινο παλάτι», τη διαδραστική παρουσίαση με μουσικά παιχνίδια «Αντάμα», καθώς και την παρουσίαση της σειράς βιβλίων «Κοσμοποντική» του Τζερόνιμο Στίλτον. Αισθανόμαστε μεγάλη συγκίνηση που είμαστε εδώ σήμερα. Είναι απόλυτα δικαιολογημένοι, γιατί δούλεψαν ένα σωρό άνθρωποι τόσα χρόνια, ανάμεσα σε αυτούς και οι φίλοι της βιβλιοθήκης. Οι φίλοι της βιβλιοθήκης ξεκίνησαν από το 2002 να παλεύουν για αυτή τη δουλειά, από την ώρα που ιδρύθηκαν, και πραγματικά δούλεψαν σκληρά μαζί με τόσους άλλους ανθρώπους για να πραγματοποιηθεί αυτό το τεράστιο έργο. Ήταν μια εποχή που δεν υπήρχε ιδιαίτερη παράδοση συλλόγων φίλων, οπότε ψαχνόμασταν κι εμείς πάρα πολύ. Ανάμεσα στις άλλες δράσεις, θεωρούσαμε υψηλή προτεραιότητα να καλλιεργήσουμε και να ενθαρρύνουμε τη φιλαναγνωσία, κυρίως στα παιδιά. Ήταν η βασική μας προτεραιότητα. Γι' αυτό μία από τις δράσεις μας ήταν και οι παραμυθένιες Κυριακές. Έτσι λοιπόν, στα εγγένεια δεν μπορούσαμε παρά να έχουμε την πιο παραμυθένια Κυριακή. Φέραμε τους καλύτερους, είναι εδώ η Ανθή Θάνου με τον Αλέξανδρο Μαχρή. Η Ανθή Θάνου είναι γνωστή σπουδαία παραμυθού και συγγραφέας. Ο Θοδωρής Παπαϊωάννου, καταξιωμένος συγγραφέας παιδικών βιβλίων, που θα έρθει με ένα διαδραστικό δικό του παραμύθι, το «Αντάμα». Και τέλος η σειρά «Κοσμοποντική» του Τζερόνιμο Στίλτον. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι ένας πολύ χαρακτηριστικός και τρόπος να αρχίσουμε την παρουσία μας εδώ με την καλύτερη αρχή. Να είστε καλά.